Είμαστε απλήρωτοι 3 μήνες την πρώτη φορά και άλλους 3 μήνες τώρα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, δεν έχουμε ακουστεί. Δεν αντέχουμε άλλο να είμαστε το μπαλάκι. Ο ένας να τα ρίχνει στον άλλο, να πηγαίνει στον ένα να σου λέει δεν φταίω εγώ, φταίνει οι λοιμοξιολόγοι. Οι λοιμοξιολόγοι σου απαντάνε ότι δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ κάνω προτάσεις, αποφασίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει εγώ δεν μπορώ να μπω στους λοιμοξιολόγους. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει. Τα πράγματα είναι οριακά, για να μην πω ότι έχουν ξεπεράσει και τα όρια τους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εν μέσω πανδημίας και όλης αυτής της κατάστασης η πρόνοια και η φροντίδα για τους αθλητές που δεν είναι επαγγελματίες και ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι μηδαμινή έως ανύπαρκτη. Πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για εμάς τους αθλητές που είμαστε μέσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κινηθούμε, να γυμναστούμε οικονομικά. Είμαστε σε 3 μήνες απραξίας. Κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την παίκτριά μου οικονομικά και εμένα παικτικά. Ο αθλητισμός σίγουρα δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και ένας τρόπος διαφυγής, είναι ένας τρόπος εκτόνωσης, είναι διασκέδαση πρώτα απ' όλα. Όταν αυτό, ένα πολύ απλό αγαθό, αυτό λείπει από την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ασχολείται είτε κάνοντάς το είτε βλέποντάς το, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και ψυχολογικά καταραίει. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι σε άθλια κατάσταση, άμα τα δείτε. Γιατί όλα τα παιδιά ίδια είναι. Τα παιδιά όμως που αθλούνται, να ξέρετε, είναι διαφορετικά. Έχουν μάθει σε έναν τρόπο λειτουργίας όπως μάθαμε και εμείς από μικροί. Σαν προπονητής λοιπόν σε ακαδημίες, έχω να πω ότι τα παιδιά βρίσκονται σε ένα τρομερά μεγάλο αδιέξοδο, σε πιο μικρές ηλικίες. Μιλάμε για παιδιά τα οποία προσπαθούν παίζοντας μπάλα στην πλατεία ή στο σχολείο. Αν δεν νοιάζονται για μας λοιπόν, ας νοιαστούν για τα παιδιά μας. Τα σχολεία είναι ανοιχτά, να ανοίξουν και τις ακαδημίες. Το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις αθλητριές μου και προφανώς για όλες τις αθλητρίες που αγωνίζονται στο αεροτεχνικό βόλι. Εμείς υποποριζόμαστε από αυτό, ζούμε από αυτό. Οπότε, όπως κάποιος άλλος μπορεί να είναι δικηγόρος, γιατρός ή κάτι άλλο, εμείς είμαστε μπασκετμπολίστες, ζούμε από αυτό, φροντίζουμε την οικογένειά μας από τα λεφτά που παίρνουμε το μπάσκετ. Και είναι πολύ σημαντικά για μας και δεν παίρνουμε κάποιο επίδομα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. 11 μήνες όταν ένα σωματείο δεν λειτουργεί, με τα μηδαμινά έσοδα που μπορεί να έχει είτε από κάποιον ο οποίος θέλει να προσφέρει είτε από τις ακαδημίες είτε από οποιαδήποτε διαφημιστικά ή χορηγικά έσοδα που μπορεί να έχει, καταλαβαίνετε ότι καταραίει, παραλύει όλο το σωματείο και αυτό έχει επίπτωση και στον ίδιο, τον ίδιο τον αθλητή, τον προπονητή και τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από την ομάδα. Μιλάμε για ερασιτεχνικά σωματεία με έσοδα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα όπως στις επαγγελματικές κατηγορίες, κυρίως η Super League 1, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο που μπορώ να μιλήσω πιο εύκολα εγώ, να μπορεί να μας καλύψει τουλάχιστον τα τεστ, τα εβδομαδιαία τεστ που θα γίνονται πριν από κάθε παιχνίδι ή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων σε πρώτη φάση. Σαν δεύτερη λύση, σαν δεύτερη ιεραρχικά λύση, έχουμε πει ότι θα μπορούσε να καλύψει και η ΕΠΟ κάποια έξοδα διαιτησίας ή μετακινήσεων σε ομάδες γάμα εθνικής, γιατί γνωρίζετε ότι μπορεί να λογιζόμαστε σαν ερασιτεχνική κατηγορία, αλλά οι απαιτήσεις είναι επαγγελματικές όταν προπονούμαστε κάθε μέρα και θα πρέπει να πηγαίνουμε σε κάποια άλλη πόλη να παίξουμε παιχνίδι σε κάποιο νησί κτλ. Άρα αναμένουμε και τις αποφάσεις για να μπορούμε να ξέρουμε και τις περαιτέρω κινήσεις μας.